Είμαστε εδώ μαζί με τον Χόρχε Κάπα, τον Γιώργο Κάκαρη, τον μπαμπά του διάσημου Τσίτσου, ο οποίος μας αποκαλύψει τα μυστικά για τα μικρά υλουροειδή. Γιώργο, ο Τσίτσος είναι η πρώτη Ελληνίδα influencer γάτα. Θέλεις να μας περιγράψεις την ιστορία του? Ένα ωραίο σαββατιάτικο πρωινό του Σεπτέμβρη του 2015, ακούμε έξω από το σπίτι, στον κάδο των σκουπιδιών, ένα πλασματάκι να φωνάζει. Βγαίνουμε έξω και βλέπουμε ένα μικροσκοπικό πλάσμα που ήταν ο Τσίτσος, σε άθλια κατάσταση, να τον τρώνε οι ψήλοι. Το κεφάλι του σερνόταν στο πλάι, ας πούμε. Και εκεί που δεν είχαμε καμία σχέση με γάτες, βρέθηκε αυτός ξαφνικά μέσα στα πόδια μας. Τρέξαμε αμέσως στον κτηνίατρο, μας είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τα καταφέρει, αλλά ας κάνουμε μια προσπάθεια. Κάναμε ό,τι χρειαζόταν, δώσαμε βιταμίνες, φάρμακα, πήραμε γαλατάκι για γάτες και από εκείνη τη στιγμή και για τις επόμενες 15-20 μέρες είχε το τάντεμα του μωρού. Δηλαδή, με σύριγγα γάλα κάθε 2-3 ώρες και όλη τη διαδικασία, μήπως και καταφέρει να ζήσει. Και τα κατάφερε. Και είμαστε μαζί με αυτό το γατί 7 χρόνια. Και το ένα έφερε το άλλο, με αποτέλεσμα να βρεθούμε αυτή τη στιγμή σε μια φάση που δεν φανταζόμασταν τότε. Να φροντίζουμε περίπου 120 γάτες. Πώς αποφάσισες να εντρυφείς τόσο πολύ στα μικρά λουροειδή και έχει αλλάξει η ζωή σου από τότε που γνώρισες τον Τσίτσο? Η αλήθεια είναι ότι δεν πάρθηκε κάποια ιδιαίτερη απόφαση. Τα πράγματα δηλαδή έφερε το ένα πράγμα το άλλο και χωρίς να καταλάβω τι και πώς, βρεθήκαμε σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα. Υπήρξε βέβαια και χρόνος ελεύθερος που μπόρεσα να τον επενδύσω σε αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι ναι, η επαφή με τις γάτες ήταν μεγάλο μάθημα, ας πούμε, για μένα σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή να μπορέσω να καταλάβω και τον εαυτό μου καλύτερα, να μπορώ να είμαι κι εγώ σιωπηλός και να παρατηρώ πώς τις βλέπω και εκείνες να το κάνουν. Να μάθω πώς είναι, ας πούμε, η αγάπη που εκδηλώνουν τα ζώα, πόσο πιο απλή και ακέραι είναι από αυτό που γνωρίζουμε εμείς, το κόνσεπτ της αγάπης των ανθρώπων. Με έμαθε πάρα πολλά πράγματα η επαφή με τις γάτες, ναι. Και ναι, μπορώ να πω, ας πούμε, ότι ως ένα βαθμό, ναι, μου άλλαξε τη ζωή. Διαρκώς η επιστήμη φέρνει νέα δεδομένα σχετικά με τις γάτες. Εσύ θεωρείς ότι με αυτό που κάνεις μεταλαμπαδεύεις τις γνώσεις στους ιδιοκτήτες? Ναι, η αλήθεια είναι ότι συνέχεια πετάγονται καινούργια άρθρα από επιστήμονες που κάνουν πειράματα, έρευνες μετρήσιμα σχετικά, που έχουν μια αξιοπιστία, θέλω να πω, και βγάζουν κάποια συμπεράσματα, κάποιες θεωρίες που ερμηνεύουν τη συμπεριφορά της γάτας. Εμένα αυτά δεν ξέρω κατά πόσο αποκαλύπτουν πραγματικά την αλήθεια για το τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό μιας γάτας. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά είναι θεωρίες. Δεν μπορείς να μπεις μέσα στο μυαλό της γάτας και ακριβώς να καταλάβεις τι γίνεται. Αλλά έχουν το ενδιαφέρον τους, έχουν κάποια σχετική χρησιμότητα να μπορέσουμε να τις καταλάβουμε έστω σε ένα βαθμό. Και ναι, όποτε μου έρχονται τέτοιες έρευνες, τέτοια άρθρα μπροστά μου, τα επικοινωνώ στο κοινό μου. Και μιας και μας είπες ότι οι γάτες σκέφτονται κάπως διαφορετικά, πώς μας βλέπουν εκείνες? Μας βλέπουν σαν γάτες, σαν γονείς, σαν αδέρφια, πώς μας αντιλαμβάνονται? Πάλι υπάρχουν θεωρίες. Πάλι δεν μπορούμε να ξέρουμε. Πολλοί ισχυρίζονται, ας πούμε, ότι οι γάτες μας βλέπουν σαν μια τεράστια γάτα, ας πούμε, ο οποίος παίζει και το ρόλο του γονέα για εκείνες. Που θα τις ταΐσει, που θα τις φροντίσει, που θα έχουν ασφάλεια κοντά του. Τι γίνεται στα αλήθεια δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι δηλαδή η αληθινή επαφή με τη γάτα θα έρθει όταν θα ξεχάσουμε όλα αυτά που φανταζόμαστε για το τι συμβαίνει και αφαιθούμε, ας πούμε, σε μια στιγμή να έχουμε επαφή μαζί της. Εκεί πέρα νομίζω ότι το πράγμα γίνεται μαγικό και νομίζω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λατρεύουν τις γάτες τις λατρεύουν γιατί έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Έχουν, ας πούμε, γίνει ένα μαζί της. Υπάρχει μια επαφή πολύ ζεστή και είναι κάτι το πολύ όμορφο. Οι γάτες έχουν περίεργες συνήθειες οι οποίες σηματοδοτούν κάτι. Θέλεις να μας πεις κάποιες? Ή έχουμε ακούσει ότι συνήθως όταν τα γουργουριτά της γάτας έχουν και ευεργετικές ιδιότητες. Ναι. Ισχύει. Πολλά λέγονται και γι' αυτό. Εννοείται ότι έχουν συνήθειες που σε εμάς τους ανθρώπους φαίνονται συχνά κατανόητες, αλόκοτες. Αλλά με τον ίδιο τρόπο οι δικές μας συνήθειες φαίνονται στις γάτες πάλι αντίστοιχα αλόκοτες. Δηλαδή δεν έχει καμία διαφορά. Συνήθειες όπως το γουργουριτό φυσικά, το να κάνουν τα πατουσάκια τους σαν να ζυμώνουν ψωμί, να κάνουν κεφαλιές στους ανθρώπους που αγαπάνε. Είναι χίλια δύο πράγματα που
οι άνθρωποι δεν τα κάνουν και τα κάνουν οι γάτες, όπως και το ανάποδο συμβαίνει. Όσον αφορά τώρα το γουργουριτό, έχουν υπάρξει πάλι έρευνες που δείχνουν ότι είναι ιαματικό, ακόμη και για θεραπεία του πόνου, ακόμη και για σπασίματα οστών. Πάρα πολλοί φίλοι του Τσίτσου μου έχουν περιγράψει εμπειρίες που υπέφεραν από σοβαρές ασθένειες, όπως ακόμη και καρκίνους. Και η γάτα εντόπιζε το σημείο του καρκίνου, καθόταν εκεί και δεν έφευγε από εκεί με τίποτα. Και έχουν υπάρξει περιπτώσεις που μάλιστα ο καρκίνος έχει εξαφανιστεί. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά, γιατί γίνονται. Έχει βρεθεί το πώς μπορεί μια γάτα να ανιχνεύσει ένα καρκίνο. Μυρίζει συγκεκριμένες μυρωδιές που εμείς δεν μπορούμε να τις πιάσουμε, που τις εκλείει ένας όγκος στο σώμα. Δηλαδή υπάρχουν εξηγήσεις γι' αυτό. Ναι, είναι θαυματουργές. Τελικά, Γιώργο, απάντησε μου ειλικρινά. Εμείς αγαπάμε τις γάτες, αυτές μας αγαπούν. Βασικά, η ερώτηση μάλλον θα έπρεπε να τεθεί ανάποδα. Οι γάτες σίγουρα μας αγαπάνε. Εμείς τις αγαπάμε, είναι μια ερώτηση. Δηλαδή, η γάτα είναι πολύ απλή στη σκέψη της, δεν είναι τόσο πολύπλοκη. Εμείς σκεπτόμενοι τόσο πολύ μπορεί να κάνουμε την αγάπη μια ιδέα. Εκείνες μπορούν και είναι ειλικρινείς και άμεσες και ευθύς. Και όταν σου εκδηλώσουν, ας πούμε, μια τρυφερή, ας πούμε, συμπεριφορά, είναι αυτό και δεν είναι τίποτα άλλο. Ούτε σκέφτονται τίποτα, ούτε έχουν δεύτερη σκέψη στο μυαλό τους. Άρα είναι σίγουρο ότι οι γάτες μας αγαπάνε. Τι είναι αυτό που λατρεύεις πιο πολύ στις γάτες και αυτό που σου χαίνεσαι? Δεν μπορώ να διακρίνω ένα συγκεκριμένο που λατρεύω παραπάνω. Μ' αρέσει που είναι παρατηρητικές, που είναι ειλικρινείς, αυθόρμητες. Αυτά. Τώρα, αυτό που σου χαίνομαι, εννοείται ότι πριν έχω επαφή με γάτες, θα μπορούσα να σου περιγράψω 15.000 πράγματα που φανταζόμουν ότι τα συγχαίρομαι. Τώρα νομίζω ότι είναι όλα μια ιδέα και τελικά μπορεί να φτάσει στο σημείο να μην συγχαίρεσαι σχεδόν τίποτα. Μάλλον τίποτα δηλαδή. Τίποτα. Αδέσποτη γάτα και δεσποζόμενη. Ποιες είναι οι διαφορές? Επίσης, ποια είναι η δική σου άποψη για τα δέσποτα, για τις θυρώσεις? Μια γάτα αδέσποτη έχει τελείως διαφορετική ζωή από μια γάτα που ζει μέσα σε ένα σπίτι. Η αδέσποτη γάτα μπορεί και εκδηλώνει όλα της τα ένστικτα του θηρευτή. Επίσης, αν η γάτα αυτή είναι αστήρωτη, το σεξουαλικό ένστικτο, το ένστικτο της αναπαραγωγής τα εκδηλώνει. Φυσικά η γάτα μέσα στο σπίτι, η δεσποζόμενη, έχει πολύ πιο περιορισμένα ερεθίσματα. Βέβαια, προσαρμόζεται και ανάλογα με αυτό που έχει, έτσι λειτουργεί. Τα ένστικτα δηλαδή είναι τα ίδια, αλλά η γάτα ανταποκρίνεται στη μια και στην άλλη περίπτωση με διαφορετικό τρόπο μοιραία. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της στήρωσης, αυτό το λέω πάντα, δεν έχω κάποια συγκεκριμένη παγιωμένη άποψη. Νομίζω ότι οι συνθήκες μας οδηγούν τελικά, ας πούμε, συχνά να κάνουμε τελικά στήρωση σε μία γάτα. Θέλω να φέρω ένα παράδειγμα για να γίνω λίγο πιο κατανοητός. Είχαμε, ας πούμε, έναν γατούλη στην αυλή, ο Χοντρούλης, ένας τζίντζερ γάτος, ο οποίος κάποια στιγμή ωρίμασε σεξουαλικά και άρχισε να μαλώνει με τους άλλους γάτους. Μάλλον στη φάση που ωρίμαζε, ακόμη δεν είχε ωρίμασει τελείως, και άρχισε να μαλώνει. Και χτυπιότανε, γιατί αυτό το κάνουν οι αρσενικοί γάτοι μεταξύ τους, μαλώνουν πάρα πολύ, ειδικά όταν είναι σεξουαλικά ενεργοί, ας πούμε. Και κάθε μέρα το βλέπαμε όλο και πιο καταπονημένο, όλο και πιο καταπονημένο, μέχρι που άρχισε πια να μην τρώει, σερνόταν, δεν περπατούσε καλά-καλά. Εγώ βλέποντας αυτό το γάτο, ενστικτοδός αυτό που έκανα ήταν να τον πάρω, να το στηρώσω και να γλιτώσει από αυτό το πράγμα. Και πράγματι, αυτός ο γάτος μετά άνθησε, έγινε χόντρινε, έγινε η γούνα του υγιής, ας πούμε, καθαρή. Και τελικά αυτός ο γάτος τον χτύπησε ένα αμάξι σε κάποια φάση, αλλά έζησε μετά πολύ όμορφα για ένα μεγάλο διάστημα μετά από αυτή τη διαδικασία. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να είμαστε δογματικοί σε αυτά τα θέματα. Να δούμε τι ανάγκη έχει η γάτα, όχι τι ανάγκη έχουμε εμείς, τι ανάγκη έχει η γάτα στην εκάστοτε στιγμή. Αυτό νομίζω ότι είναι ο καλύτερος οδηγός, ας πούμε. Από όλη την έρευνα που έχεις κάνει, τόσο για την ιδιότητα όσο και για την ιστορία της γάτας, τι είναι αυτό που σε έχει εντυπωσιάσει περισσότερο? Καλά, εννοείται ότι με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ αυτές οι ιαματικές ιδιότητες της γάτας που αναφέραμε πιο πριν. Όσο για την ιστορία της, η γάτα έχει κάνει αισθητή την παρουσία της από πολύ παλιά. Ήδη από την αρχαία Αίγυπτο σχεδόν λατρευόταν σαν θεά. Υπήρξαν περίοδοι στην ιστορία της που την αντιμετώπισε η ανθρωπότητα πάρα πολύ σκληρά. Γύρω στο 14ο αιώνα, μάλιστα, θεωρήθηκε συνεργός μαγισσών
την κυνηγούσαν να την κάψουν τη γάτα. Έχει περάσει από πολλά στάδια η γάτα. Νομίζω ότι πλέον έχει βρει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχω την εντύπωση ότι έχει βρει τη θέση που της αξίζει. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει αρχίσει πλέον να την εκτιμάει πάρα πολύ. Πάρα πολλοί άνθρωποι την βάζουν πια μέσα στο σπίτι τους. Και νομίζω ότι είναι μια καλή φάση για τη γάτα αυτή η περίοδος. Έχουμε παρατηρήσει ότι οι γάτες αλληλεπιδρούν με οτιδήποτε βγουν στην οθόνη. Μπορούν πράγματι να καταλάβουν τι βλέπουν. Αρχικά θέλω να πω ότι η όραση της γάτας διαφέρει λίγο από την όραση του ανθρώπου. Δηλαδή η γάτα βλέπει διαφορετικά κάπως τα χρώματα. Επίσης το βράδυ βλέπει πιο θολά μεν, αλλά μπορεί να δει χαμηλότερη ένταση φωτός από ότι ο άνθρωπος. Επίσης η γάτα είναι πάρα πολύ καλή στο να ανοιχνεύει κινήσεις από ότι ο άνθρωπος. Με αποτέλεσμα λοιπόν, για να καταλάβουμε και σε σχέση με αυτό που ρωτάς, αυτή η εικόνα που βλέπει η γάτα δεν είναι αυτή η εικόνα που βλέπουμε εμείς. Όμως ας πούμε σε μια οθόνη, η κίνηση ας πούμε, ενός ποντικού ας πούμε, σε μια οθόνη, της κεντρίζει το ενδιαφέρον γιατί είναι πολύ καλή στο να ανοιχνεύει κινήσεις. Και μπορεί να το φανταστεί σαν κάτι το οποίο είναι ένα θύραμα και πάει αμέσως να το πιάσει. Και γι' αυτό βλέπουμε ας πούμε, σε ένα τάμπλετ, σε ένα λάπτοπ να κάνει συνέχεια κάτι τέτοιες κινήσεις. Επίσης η γάτα έχει μια αντίληψη του χώρου και μία αντίληψη της σχετικότητας, ας πούμε. Και έχει πολύ πλάκα γιατί, ας πούμε, αν ένα ποντίκι εξαφανιστεί στην άκρη της οθόνης, θα πάει να κοιτάξει πίσω από την οθόνη, γιατί θα νομίζει ότι το ποντίκι έχει κρυφτεί πίσω από την οθόνη. Φυσικά δεν θα βρει τίποτα, γιατί δεν έχει καταλάβει ότι πρόκειται για μία οθόνη. Αλλά ναι, αλλά με κάποιο τέτοιους τρόπους αλληλεπιδρά και βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε. Τι έχεις να πεις σε όλους αυτούς που ισχυρίζονται ότι συχαίνονται τις γάτες και τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που χάνουν όσοι θέλουν να αποκτήσουν γάτα αλλά εν τέλει διστάζουν λίγο. Η γάτα είναι ένα πολύ καθαρό ζώο. Λένε ότι είναι το δεύτερο πιο καθαρό ζώο στον πλανήτη. Αφιερώνει 3 ώρες κατά μέσο όρο την ημέρα μόνο και μόνο για να καθαρίζεται. Φυσικά, εννοείται ας πούμε, ότι στο σάλιο της υπάρχουν κάποια βακτήρια που είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο, αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Δηλαδή, αν ας πούμε, που λέει ο λόγος ακόμη και να φιλήσεις μια γάτα, αν δεν έχεις πληγές στο στόμα σου, δεν θα πάθεις τίποτα. Επίσης, αν τηρούνται στοιχειώδη κανόνες υγιεινής, αν γίνονται οι αποπαρασιτώσεις, δεν έχεις να φοβηθείς ουσιαστικά κάτι από τη γάτα. Και αν κάποιος σκέφτεται να πάρει μια γάτα και διστάζει και το σκέφτεται και το ξανασκέφτεται, η όποια συμβουλή είναι μία. Μην το σκέφτεσαι καν το. Για όποιον θέλει να αγοράσει μια γάτα, προτείνεις να την πάρει από ένα pet shop, να πάρει μια δέσποτη και για ποιο λόγο? Ναι, κοίταξε, επειδή υπάρχουν άπειρες αδέσποτες γάτες και πάρα πολλές από αυτές είναι σε άσχημη κατάσταση, υποφέρουν, αν μια τέτοια γάτα έβρισκε ένα σπίτι, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει τη σωτηρία της. Θα μπορούσε να σημαίνει ότι θα ανθίσει, θα ζήσει χαρούμενα. Οπότε η αλήθεια είναι ότι η ιδέα του να πληρώσω για να πάρω ένα ζώο δεν μου βγάζει ιδιαίτερο νόημα. Τη στιγμή που υπάρχουν τόσες πολλές γάτες που έχουν ανάγκη και φυσικά δεν κοστίζουν τίποτα. Και πολλές από αυτές θα ήθελαν πάρα πολύ. Υπάρχουν και γάτες που μπορεί να μην τους ταιριάζει ας πούμε, να ζήσουν μέσα σε ένα σπίτι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές γάτες που θέλουν να μπουν μέσα στο σπίτι. Υπάρχει κατάλληλη ηλικία για την υιοθεσία μιας γάτας? Όσο πιο μικρή είναι μια γάτα, τόσο πιο προσαρμοστική είναι. Δηλαδή, θα της είναι πολύ πιο εύκολο σε μια πολύ μικρή γάτα να προσαρμοστεί σε ένα καινούριο χώρο, σε ένα καινούριο περιβάλλον, από ότι σε μια μεγαλύτερη γάτα. Οπότε, ναι, αν βρεις ένα μικρό γατάκι, κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα συνηθίσει πάρα πολύ εύκολα, χωρίς να χρειαστεί να κάνεις εσύ τίποτα επί τούτου γι' αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.